Συγγνώμη, ρε κική. Τι να μου εξηγήσει ακριβώ ο κύριο, αφού είδα με τα ίδια μου τα μάτια, ακριβώ τι έγινε χθε το βράδυ. Και εσύ το είδε με τα μάτια σου, και εγώ το είδα με τα μάτια μου και δεν το πιστεύω. Ναι, και εσύ συνεχίζει και μου τον υποστηρίζει ότι είναι ο μεγάλο έρωτα. Ποιο μεγάλο έρωτα, Κική, είναι ένα ψεύδι και μισό. Αγαπάκι, καταρχά ψυχραιμία γιατί θα σε πάρουν χαμπάρι εκεί μέσα. Ναι, κανεί δεν έχει έρθει, μόνο η φίβη. Δεν λέω για τώρα. Όταν έρθει ο Άρη, κοίτα να παραμείνει ψύχρεμη. Μην αγχώνεσαι, πάρα πολύ ψύχρεμη. Μόνο κανένα γραφείο θα του φέρω στο κεφάλι. Θε να ακούσει τη γνώμη μου και μην ουρλιάξει. Η Μαρίνα σα έχει πάρει χαμπάρικα κακομοίρα μου και σα τυτσιρίζει. Άντε, εκεί. Αν θέλει να μου χρυσώσει το χάπι, βρε κάτι πιο πιστικό. Γιατί αυτό έγινε όντω κατά λάθο. Τέτοιο λάθο! Και με παραλείπτει την αντίζηλο! Πόσο σύμπτωση πια! Δηλαδή, εσένα δεν σου έχει τύχει ποτέ να στείλει λάθο μήνυμα. Και τα κολλητιλίκια που δεν χάνει η ευκαιρία να σε πρίζει με τα προσωπικά τη με τον Άρη, από πού και ω ζωή. Σήξερε και από χθε. Σε ταμά τώρα, εγώ με καθηγήτρια. Είναι πολλά όλα αυτά για να τα καταπιεί η κίτσα. Οπότε εσύ μου λες ότι το πρόβλημα είναι η Μαρίνα, όχι ο Άρης. Άκουσέ με. Η Μαρίνα είναι μεγάλο γατόνι. Για να παίζει έτσι το παιχνίδι τόσο ψύχρεμα. Σημαίνει ότι έχει σκοπό να κρατήσει τον Άρη με κάθε τρόπο. Ναι, εντάξει, οκ, okay. σε κλείνω γιατί έρχεται ο Παύλο.